Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα πρωτομαγιά, καλή πρωτομαγιά να έχετε. Δεν γινόταν το Mostly Unboxing να λείπει από την πρωτομαγιά σας, εκεί στο ψήσιμο ή όπου βρίσκεται ο καθένας, όπως θέλει να την περάσει ο καθένας. Να πούμε ότι θα ανοίξουμε το Magic Box του Απριλίου, το οποίο εντάξει ήρθε και σχετικά καλά σαν ημερομηνία. Εσείς αργείτε να το δείτε λίγο, γιατί εγώ το πήρα Δευτέρα, οπότε το γύρισα κατευθείαν λίγο πριν φύγω για Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε εδώ, εντάξει, το Magic Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί, το οποίο είναι και το πιο οικονομικό που έρχεται στα 20 ευρώ. Τελευταία μετά την αλλαγή του δεν ήταν και τόσο καλό, γιατί άλλαξε και το κουτί, το έκανε έτσι μαύρο και το σήμα το άλλαξε. Αλλά θα δούμε, έχει τύχει και άλλες φορές να πέσει, να ξανανεύει. Ένα έτσι ωραίο κουτάκι, είναι κάπως έτσι απ' έξω, μας γράφει Magic Box και τα σχετικά. Πάμε να μπούμε κατευθείαν μέσα. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το Z-Box και το Pop in a Box στον The Hat Group όμιλο. Απλά αυτοί επειδή είναι ίδιος όμιλος και έχουν ίδια warehouses, ξέρω εγώ, πολλές φορές έχει τύχει να δούμε ίδια αντικείμενα σούμε στο Magic Box που έχουμε βγάλει και από το Magic Box. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουμε κάτι τέτοιο. Ξεκινάμε με ένα μάτσο Bubble Wrap, Air Plast μάλλον, καλό αυτό. Έχουμε εδώ, ξεκινάμε με την καρτούλα του. Revenge of the Heroes. Εντάξει, πλάκα έχει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Μας λέει και 3D. Α, έχουμε και 3D γυαλιά. Και πρέπει να είναι και το ίδιο σχέδιο που έχει η μπλούζα. Σε αυτή την καρτούλα μας λέει και τι έχει πίσω. Ναι, και η μπλούζα είναι έτσι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό το πράγμα ή αν θα το συνεχίσουν για πολύ. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί οι μπλούζες τώρα που φτιάχνουν πλέον είναι δικά του σχέδια. Και δεν παραπέμπουν κάπου, και αυτό νομίζω ότι δεν παραπέμπει κάπου, είναι δικό του φανταστικό σχέδιο, ξέρω εγώ. Και σαν να θυμίζει από παλιά καλ ταινία. Αλλά εντάξει, και αυτό πλάκα. Έχει κάποιο μπορεί να του αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί θα ήθελα να παραπέμπουν κάπου, ας πούμε, να είναι, ξέρω εγώ, από κάποια ταινία ή από οπουδήποτε, από κάποιο παιχνίδι και τα σχετικά. Έχει και γυαλιά. Έτσι τα πολύ απλά και κλασικά παλιά 3D γυαλιά. Λοιπόν, τα οποία δεν μας χρειάζονται ιδιαίτερα. Είναι αρκετά ωραίο, είναι πολύ ωραίο αυτή τη φορά το κουτάκι. Ας ξεκινήσουμε με τα πιο μικρά αντικείμενα. Έχουμε δύο αντικείμενα της Funky κιόλας. Αυτά είναι τα Pop Pens. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τον Captain America. Και αυτά βγήκαν και τσιμπημένα έτσι. Αυτά στην Ελλάδα ήρθαν κάπου στα 7-8 ευρώ νομίζω. Κάπου εκεί κυμαίνονται τα Pop Pens. Έτσι με ένα ποπάκι ακόμα πιο μικρό πάνω σε σχέση με από ότι είναι τα Pop Keychain. Βασικά μπορεί να είναι και το ίδιο μικρό. Ναι, και είναι το μόνο τέτοιο που δεν έχει Bobblehead. Που πάνω, ας πούμε, το ποπάκι που είναι πάνω στο στυλό δεν είναι Bobblehead. Εντάξει, ο στυλός μας γράφει Captain America. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα εστιάσει στο στυλό. Γιατί είναι έτσι αρκετά λεπτός, αλλά το ποπάκι του, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο που έχει πάνω. Καλούτσικο. Εντάξει, μας γράφει και Pop και αυτά, Funko εννοείται. Και εδώ αυτό, απλά καπάκι είναι αυτό που βγαίνει. Ναι, βαφή. Σιγά μην έβαφε. Δεν ξέρω, κάτσε να δοκιμάσουμε λίγο. Α, όχι βάφει. Στο χέρι λογικά δεν βάφει, όχι βάφει και το χρώμα του είναι μαύρο. Βάφει με χρώμα μαύρο. Μάλιστα. Ωραίο στυλάκι, πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο. Πάμε και σε δεύτερο αντικείμενο της Funko. Άιντε, τα Pinch Size Heroes. Αυτά τα blind bag, ας πούμε. Έχουμε εδώ και αυτά είναι από τη horror σειρά. Μπορεί να τύχουμε κάποιο από όλα αυτά. Και έχουν και αυτά εννοείται σπανιότητες. Αν και ποτέ δεν είμαι ιδιαίτερα τυχερός. Όχι, όλα είναι προς 12 είναι. Όχι άκυρο, δεν έχει κάποιο πολύ σπάνιο, τουλάχιστον έχει αυτά, όλα αυτά που βλέπω εδώ είναι 1:12. Δεν πειράζει, τώρα ποιον θα θέλαμε να βγάλουμε από εδώ, έστω κάποιον γνωστό. Τον Γκίσμο από τα Γκρέμλινς τον έχει δύο φορές, γιατί είναι ένας διαφορετικός, δεν ξέρω. Μήπως ο ένας είναι πιο απλός, ας πούμε, και ο άλλος. Θα δούμε, κάτσε να δούμε τι τύχαμε τώρα εδώ. Μ' αρέσουν τα blind bag γενικά, αν και δεν είμαι ιδιαίτερα τυχερός ποτέ ώστε να τύχω κάτι σπουδαίο. Άκυρο, αυτό ανοίγει ποτέ πολύ πιο εύκολα. Τι έχουμε εδώ, πώς τη λέγανε αυτή, με αυτή την έχω και το παπάκι στο τσέρι της, η Τίφανη. Όχι, την μπέρδεψα με την Τίφανη Μποτσάκη, αλλά δεν είναι αυτή και τώρα μου διαφεύγει το όνομά της. Αν θυμάμαι καλά, αυτή όμως έχει σχέση με τον Stephen King, είναι από κάτι που έγραψε ο Stephen King, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της, μου διαφεύγει. Βοηθήστε με κάτω στα σχόλια και έχει βγει και σε παπάκι αυτή και το παπάκι της είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι έτσι με αίματα. Την μπέρδεψα στην αρχή με την Τίφανη Μποτσάκη, η οποία δεν είναι αυτή. Ακύρω. Πάρα πολύ όμορφη όμως. Δυστυχώς κάποια που δεν ξέρω και πάρα πολύ ιδιαίτερα, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Δηλαδή, σε σχέση με τους Φρέντι και με αυτούς που είχε, και μας λέει εδώ χώρο μας γράφει, μέσα εδώ, όχι. Έχουμε εδώ και Κθούλου και Σκαθαροζούμι, πάρα πολύ όλους αυτούς. Ελβίρα, Τσάκι, Pennywise, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα αυτά. Και έτσι μικρούτσικα, αυτά τα pin size, αλλά και αυτά βγήκαν λίγο τσιπημένα στην Ελλάδα, κάπου στα 6-7 ευρώ περίπου εκεί.
Έχουμε εδώ The Gamer Survival Guide. Για τη Games. Ωραία. Τώρα θα το δω. Δηλαδή, τι μπορεί να μας γράφει μέσα εδώ για το πώς επιβιώσει σε παιχνίδια Survival Guide, ξέρω εγώ. Ωραία, level up with guides for gamers, written by gamers. Written by gamers. Θα το γίνει. Οπότε τώρα λογικά μέσα θα μας λέει πώς μπορείς, τι χρειάζεται να κάνεις εγώ στα παιχνίδια. Ξεκινάει και πάρα πολύ ωραία. Δεν πρέπει να είναι κάποιο κόμικ, αυτά πρέπει να είναι όντως ένα guide. Ναι ρε φίλε, δες εδώ. Από πού να κάθεσαι. Άξι. Get the right kit, keep talking, find your... Τι λες τώρα εσύ, όντως έχει εδώ, δηλαδή κάποιος να πει, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να ασχοληθείς με αυτό εδώ. Αλλά εντάξει, πίτσα, έχω ξανακμπάντες. Ωραίο, ωραίο. Αρκετά ωραίο concept, έξυπνο concept και είναι και οικονομικό. Βλέπω ότι μας γράφει πίσω 699. The Game Versus. Έχει εδώ αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα, οπότε για έναν gamer αυτό πες να είναι καλό να λέει κάποια ενδιαφέροντα άρθρα για τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο και μας λέει ότι αυτό κοστίζει 6,99 λίρες. Πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, λίγο random αντικείμενο βέβαια. Και για το τέλος, να πούμε, και το τελευταίο αντικείμενο του κουτιού, έχουμε εδώ σουβεράκια από το Ready Player One. Πάρα πολύ ωραία 3D σουβεράκια κιόλας. Αυτά, ναι, Paladon, εντάξει, Paladon τα βγάζει αυτά. Και έχουμε την Artemis, τον Parzival, High Five και τα σχετικά, και όλους μαζί. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάτσε, μπορούμε να τα ανοίξουμε νομίζω να τα δούμε. Ή θέλουν super, λογικά θα θέλουν ένα και πιο πολύ άνοιγμα. Ναι, δεν είναι το καθένα ξεχωριστά, θέλει να τα ανοίξει όλα, να τα σκίσει, δεν πειράζει. Ready Player One, πάρα πολύ ωραίο. Να ξεκινάμε με τον Egg, πώς τον έλεγε αυτόν, Egg. Θυμάμαι, το Ready Player One ήθελα να το δω και δυο και τρεις φορές στον κινηματογράφο, δυστυχώς δεν πρόλαβα, μου άρεσε πάρα πολύ. Το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, αλλά η ταινία του μου άρεσε πάρα πολύ, ξεφεύγει, θύμισε λίγο σκηνικά Avatar. Έχουμε εδώ τα πρώτα δύο αυτά, τον Percival και τον Egg, πώς τον έλεγαν αυτόν. Πάρα πολύ ωραία σουβεράκια και είναι έτσι 3D. Τι λες τώρα, πάρα πολύ όμορφα. Και η Artemis, εντάξει, η Artemis ο χαρακτήρας τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και στην κανονική τη ζωή, στην real life της, και υπάρχει πλάκα είχε πάλι, αλλά ο χαρακτήρας που είχε ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και εδώ the high five και η, πέντε, η πρώτη πέντε αυτή, η πιο μεγάλη ας πούμε, που στο τέλος πήρανε και αυτή το. Βασικά να μην σας κάνω πολύ spoil, όχι, ήταν πολύ ωραία αυτή. Λοιπόν, αυτά τα αντικείμενα σε αυτό το κουτί. Έχουμε σουβεράκια, έχουμε βιβλίο Gamers Guide. Όχι, αυτή τη φορά μπορώ να πω ένα πάρα πολύ ωραίο Magic Books. Ναι, οπότε ξανά άρχισε να φτιάχνει μάλλον το Magic Books. Ένα πάρα πολύ ωραίο Magic Books αυτή τη φορά. Αυτό με τις μπλούζες λίγο με χαλάει. Αλλά σε κάποιους θα αρέσουν πάρα πολύ αυτό το σκηνικό που φτιάχνει έτσι πλέον τέτοιες μπλούζες, ξέρω εγώ, από δικά τους φανταστικά σχέδια και καλά σαν πιο παλιές ή καλ ταινίες. Τώρα, μια έτσι πρόχειρη εκτίμηση, τα στυλάκια, τα pop pens είναι κάπου στα 6 με 7 ευρώ περίπου. Τόσο βγήκαν εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί και πιο ακριβά, μπορεί και 8 να τα βρει, ξέρω εγώ. Τα pin size και αυτά περίπου εκεί, 6 με 7 ευρώ. Και αυτά είναι, ενώ είναι τόσο μικρό έτσι και είναι blind bag, είναι αρκετά τσιμπημένο. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Το μπλουζάκι να πούμε ότι ξέρει κανένα δεκάρικο περίπου και γιατί και η στάμπα του δεν είναι τόσο σπουδαία, δεν έχει την καλύτερη ποιότητα στάμπα. Τα γυαλιά δεν θα τα υπολογίσουμε κάτι ούτε την καρτούλα. Αυτό το βιβλίο μας γράφει 6,99 λίρες, δηλαδή κάπου στα 7-8, κάπου στα 8 ευρώ πες. Και τα σουβεράκια και αυτά να τα βρεις το πολύ 10 ευρώ, κάπου στα 8 ευρώ το πολύ να τα βρεις ένα δεκάρικο αυτό το πακέτο. Όχι, ένα πολύ ωραίο Magic Books, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή τη φορά. Εντάξει, δείτε το και εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή πρωτομαγιά να έχετε παιδιά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.